Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάνα και σήμερα έχουμε βίντεο με αγαπημένα. Αγαπημένα ρούχα, παπούτσια, τσάντες, skin care, μακιγιάζ, τα πάντα όλα σε αυτό το βίντεο που δεν είναι τα αγαπημένα μόνο του μήνα Ιανουαρίου. Είναι και αγαπημένα προϊόντα που από τους τελευταίους μήνες του 2018, γιατί όπως είδατε και καταλάβατε, φέτος δεν έκανα το καθιερωμένο βίντεο 18 αγαπημένα προϊόντα του 2018, γιατί συνειδητοποίησα ότι τα περισσότερα σας τα έχω δει σε βίντεο με αγαπημένα μέσα στο χρόνο, οπότε θεώρησα ότι θα είναι σαν επανάληψη. Οπότε λοιπόν 2-3 πραγματάκια που χρησιμοποίησα περισσότερο τους τελευταίους μήνες τα έχω βάλει σε αυτό το βίντεο και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα από τα βίντεο με αγαπημένα που θα βγει λίγο μεγάλο, έτσι όσο πατέγατα, γιατί έχω αρκετά πραγματάκια να σας δείξω. Θα τα πάω όχι γκρουμπαριστά αυτή τη φορά, όχι δηλαδή μακιγιάζ, skin care, μαλλιά ξεχωριστά, θα κάνω μία μίξη για να μην βαριόμαστε βρε αδερφέ. Οπότε πάμε να δούμε ένα-ένα τα προϊόντα που έχω ξεχωρίσει τους τελευταίους μήνες. Θα ξεκινήσω με ένα ευαίσθητο θέμα, με ένα θέμα που με ρωτάτε πάρα πολλές από τις πρώτες φορές που ξεκίνησα το κανάλι. Έχω αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με τα δόντια μου, με τα οδοντοστοιχεία μου. Και έχω κάνει βίντεο και βίντεο για το αν τα δόντια μου είναι, πώς τα λένε, πορσελάνες, που δεν είναι, για το πώς τα δόντια μου είναι έτσι, για τα σιδεράκια που έβαλα, για τα μασελάκια που έβαλα, για τα προβλήματα που έχω αυτή τη στιγμή με τα δόντια μου ακόμα, από τότε που ήμουν ξανθιά και είχα κάνει αυτό το βίντεο. Θα σας βάλω το link από κάτω να δείτε, αλλά γενικότερα το θέμα των δόντιων ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολλές και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η λεύκανση. Όσοι με ακολουθείτε λοιπόν στο Instagram μου, όσοι δεν με ακολουθείτε να το κάνετε παρακαλώ, θα είδατε και θα ξαναείδατε αυτό εδώ, το λευκαντικό σύστημα της Blanks, που λέγεται White Shock. Όταν μου ήρθε το kit και είπα ότι θα το δοκιμάσω, το είχα δείξει ένα story, θέλετε πάρα πολλές να το δοκιμάσω, το δοκίμασα και έκανα και ένα giveaway στο προφίλ μου και πρόκειται λοιπόν για ένα λευκαντικό σύστημα από αυτά που βλέπουμε συνέχεια στο ίντερνετ με το μασελάκι που έχει φως λεντάκι και λευκαίνει τα δόντια. Σταμάτα, ηρέμησε. Το kit έχει μέσα μία λευκαντική οδοντόκρεμα της Blanks, έχει ένα μπλανξόμετρο, αυτό εδώ που μετράει τα αποτελέσματα της λεύκανσης, έλα, το οποίο κατέστρεψα κιόλας, αλλά ήθελα να σας δείξω. Μετράει πόσους τόνους πιο λευκά έχουν γίνει τα δόντια με την εφαρμογή και έχει και αυτό εδώ το LED φωτάκι. Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα κάνει τρελά αποτελέσματα, γιατί γενικά έχω δοκιμάσει σχεδόν τα άπαντα σχετικά με τη λεύκανση των δόντιων. Είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα ιδιαίτερα και που προσέχω πάρα πολύ και στους άλλους αλλά και για εμένα. Το χρησιμοποίησα λοιπόν ένα μήνα ολόκληρο. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείς οδοντόκρεμα, βουρτσίζεις τα δόντια σου και κάθε μέρα χρησιμοποιείς το LED μασελάκι. Για ένα λεπτό. Στο κουτάκι εδώ πέρα έλεγε ότι μέσα σε 2 εβδομάδες μπορείς να λευκάνεις τα δόντια σου μέχρι και 4 τόνους και πραγματικά, παιδιά, πραγματικά, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά! Και γι' αυτό αποφάσισα να σας το δείξω και εδώ, αλλά και να σας κάνω και βίντεο με διαγωνισμό στο κανάλι μου στο Instagram που έχει λήξει, μην το ψάξετε. Και ήταν πάρα πολλές οι ερωτήσεις που πήρα και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη με αυτό εδώ το προϊόν, το χρησιμοποιώ ακόμα. Τα δόντια μου πρέπει να είναι και πια λευκά από ποτέ, αφού σταμάτησα κάποια περίοδο να το βάζω για να δω τη διαφορά και για να μην γίνω και σαν τον Πετρίδη, πώς το λένε αυτό, με τα κατάλευκα δόντια. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, έχω κάνει ήδη δώρο και στο Γιάννη και στις αδερφές μου που με ρώτησαν, με τρέλαναν τι κάνει και αν κάνει τέτοιο αποτέλεσμα και αν όντως δουλεύει και έχουν δει και εκείνη τρομερά αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό σε αυτό το kit που θα ήθελα να ξέρετε όσο το αποκτήσετε είναι ότι ναι μεν μπορείς να χρησιμοποιείς το μασελάκι κάθε μέρα για ένα λεπτό για να κάνει boost όλο αυτό που κάνει η λευκαντική οδοντόκρεμα, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί. Στην ουσία αυτό το φως κάνει, ενισχύει τα αποτελέσματα της λευκαντικής οδοντόκρεμας, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν έξτρα θεραπεία λεύκανσης μία φορά την εβδομάδα, βάζοντας εδώ οδοντόκρεμα, αυτή είναι την ίδια τη λευκαντική που έχει το kit, και τοποθετώντας το στα δόντια για 10 λεπτά. Έτσι κάνεις λοιπόν μία έξτρα περιποίηση, μία έξτρα θεραπεία λεύκανσης. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε πάνω από ένα μήνα για να δείτε έτσι ένα αποτέλεσμα. Εγώ πάντως στο μήνα είδα
πολύ 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 μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν έχει parabens, ότι δεν είναι απαγορευτικό, ότι δεν πόνεσαν καθόλου τα δόντια μου, γιατί κατά καιρούς έχω χρησιμοποιήσει λευκαντικά μασαλάκια για εκεί που έχουν πονέσει τα δόντια σαν να παγώνουν. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει. Θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και από τα πιο ωραία whitening kit που έχω δοκιμάσει και πιστέψτε με, είναι πολλά. Επόμενο αγαπημένο είναι ένα αξεσουάρ. Ένα γυναικείο αξεσουάρ που όλες θέλουμε, όλες προσπαθούμε, όλες έχουμε κάθε μέρα και κρατάμε. Η τσάντα! Και φέτος αποφάσισα οποιαδήποτε τσάντα και αξεσουάρ αγοράσω να έχει ένα ωραίο έντονο χρώμα. Το κόκκινο είναι πολύ αγαπημένο μου χρώμα, είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση και αυτή η τσάντα που πήρα από το OMG, το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό εδώ το brand, σας είχα ξαναπεί κάποτε, είχα πάρει δύο backpack, ένα μαύρο και ένα ροζ, έτσι πάλι πάρα πολύ ωραίο, ακόμη τα χρησιμοποιώ, ακόμη έχουν μέσα πράγματά μου, γιατί αλλάζοντας τις τσάντες αφήνω και πράγματα, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς, ναι, το κάνω. Σας είχα μιλήσει λοιπόν για τις τσάντες OMG, γιατί με έχει ενθουσιάσει το γεγονός ότι παρότι έχουν την αντοχή δέρματος, δηλαδή μπορώ να μιλήσω για αντοχή γιατί ξεκάνω τις τσάντες μου, τις έχω παντού μαζί μου, τις αφήνω που να είναι, τις κρεμάω που να είναι, μπλα 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 μπλα, κάνω όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνω σε μια τσάντα. Παρότι λοιπόν έχει την αντοχή δέρματος και την εμφάνιση δέρματος και καλού δέρματος, δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση αληθινό δέρμα. Είναι όλα τα προϊόντα της OMG από τεχνητό δέρμα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Είναι κατά της κακοποίησης των ζώων η εταιρεία και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι το mega plus του brand και γι' αυτό το αγαπώ και πάρα πολύ και επιλέγω πολύ συχνά για να αγοράσω προϊόντα που είναι σαν δέρμα αλλά δεν είναι δέρμα. Όλα τα προϊόντα είναι limited edition, οπότε εξαντλούνται και πάρα πολύ γρήγορα και βγαίνουν και καινούργιες συλλογές πάρα πολύ γρήγορα και αυτή είναι η τελευταία μου αγορά και περιμένετε, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Έχει εδώ πέρα και αυτές εδώ τις λεπτομέρειες. Με ένα total black σουλάκι και αυτήν είσαι έτοιμη. Αλλά, περίμενε να δεις. Γιατί μπήκα στη διαδικασία να πάρω καινούργια τσάντα. Γιατί τρελάθηκα μόλις είδα ότι μέσα έχει κι άλλο ένα μικρό τσαντάκι που έχω τα άπαντα και μπορεί να γίνει και mini bag. Βάζεις λοιπόν, βάζεις το λουράκι της. Παπ. Και εκεί που έχω βάλει όλη μου την πραμάτια, τσουπ! Γίνεται και ένα πάρα πολύ ωραίο τσαντάκι, μπορείς να το βάλεις στην πλάτη, χιαστή, να το φορέσεις όπως θέλεις. Αν δηλαδή δεν είσαι υπέρ της μεγάλης τσάντας, που εγώ είμαι γιατί βάζω όλη μου τη ζωή, όλο μου το σπίτι μέσα στην τσάντα μου κάθε πρωί, έχεις το μικρό σου τσαντάκι που έχεις μέσα τα κλειδιά σου, το πορτοφόλι σου, τα πράγματά σου, τα γυαλιά σου, τα πάντα όλα. Έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα και οι δύο τσάντες. Και αυτή νομίζω ότι ήταν μία από τις αγορές που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο το τελευταίο καιρό. Θα σας το πάω λοιπόν ένα αλλάξ, καθίστε, γιατί εδώ από τις πολλές αλλαξιές χαλάει και το μαλλί. Θα συνεχίσω λοιπόν με μακιγιάζ. Θα πάω σε μακιγιάζ και σε ένα από τα καλύτερα πράγματα που έγιναν τον πρώτο μήνα του 2019. Γιατί όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα είδατε το καλύτερο press kit που έλαβα ποτέ στη ζωή μου. Ένα Fenty βαλιτσάκι το οποίο είχε μέσα, εκτός από τα ολοκένουργια concealer της Rihanna, Fenty Beauty, είχε το foundation σε πολλές αποχρώσεις, είχε την καινούργια loose powder Fenty Beauty, είχε πινέλα, είχε όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεσαι για την τέλεια βάση και τα ερωτεύτηκα όλα, είναι πραγματικά όλα ένα και ένα, αλλά τα λόγια είναι περιτά για το καινούργιο concealer που έβγαλε η Fenty Beauty. Είναι top. Θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοδεί τη συλλογή, αυτό που με είχε παραξενέψει ήταν ότι αυτό το stick concealer που είχε δεν ήταν και το τέλειο σε σχέση με το foundation που ήταν wow, super, το καλύτερο foundation που είχα δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό. Και είχα παραξενευτεί γι' αυτό, Ριάννα μου. Πάρα πολύ είχα παραξενευτεί, μέχρι που ήρθες και μου έλυσες την απορία με αυτά εδώ τα concealers συγκλονιστικά. Είναι 10 με τόνο η βαθμολογία τους, η ίδια αίσθηση που αφήνει το foundation, το οποίο αγαπώ και λατρεύω. Οι αποχρώσεις μου είναι κάπου ανάμεσα στο 210 και το 190. Η μία είναι πιο ανοιχτή, η άλλη είναι λίγο πιο normal στην απόχρωση. Τις χρησιμοποιώ λίγο σαν mix και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχουν δει τον τελευταίο καιρό οι μαύροι κύκλοι μου.
Βέβαια δεν θα μπορούσα να μην σας δείξω και την θεϊκή loose powder που έβγαλε Fenty Beauty. Απα πάλι τα καναχάλια. Αυτή εδώ είναι η πιο κίτρινη, η μπανάνα. Έχει και μία πιο ανοιχτή, την οποία μου τη σούφρωσε η αδερφή μου η Ευελινά και τη χάρισα, βρε παιδί μου. Κράτησα την μπανάνα που είναι λίγο πιο σκούρα. Ίσως δεν είναι αυτή τη στιγμή η απόχρωση σωστή για, για την επιδερμίδα μου. Η λευκή λοιπόν ήταν λίγο πιο ok αυτή τη στιγμή για εμένα, αλλά μου ξέμεινε η μπανάνα. Τι να κάνω, είναι τόσο καλή που βάζω την μπανάνα. Χωρίς παρεξήγηση. Επίσης θέλω να μιλήσω για αυτά τα δύο καινούρια πινέλα. Αυτό εδώ είναι για concealer και πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην εφαρμογή. Και αυτό εδώ το χρησιμοποιώ για foundation, συγκλονιστικά, αλλά ακόμη πιο συγκλονιστικά τα blender. Συγγνώμη παιδιά, δεν έχω προλάβει να τα πλύνω, αλλά πιστέψτε με, είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση στα πινέλα, αλλά και τα σφουγγαράκια Fenty Beauty. Είμαι πραγματικά τρελαμένη από τη μέρα που μου ήρθε το press kit. Τρελαμένη. Top. Top. Συνεχίζω με αξεσουάρ και αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω για τον πόνο μου. Πριν σας δείξω τι κρατάω εδώ στα χέρια μου, θα μιλήσω για τον πόνο μου και τις εκτόσεις στα Zara. Όλα ένας αχταρμάς. Δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Πήγα να πάρω η Δόλια ένα ρουχαλάκι γιατί είχα εκπομπή. Να βάλω κάτι της να είμαι ωραία. Και δεν έβρισκα τίποτα μέσα στον αχταρμά των εκτόσεων. Εκεί λοιπόν που είχε πάρα πολύ κόσμο. Εκεί που είχε αρχίσει να πιάνει δύσπνοια. Εκεί που δεν έβρισκα τίποτα που να μου αρέσει. Που συνήθως βρίσκω 100 κομμάτια. Τσουπ! Εμφανίστηκαν μπροστά μου αυτά. Αυτά εδώ τα πέδιλα είναι τα πιο κομψά πέδιλα που έχω αποκτήσει ποτέ. Έχουν μικρό τακουνάκι, δείχνουν συγκλονιστικά στα πόδια. Αυτό εδώ το στρας λαμπυρίζει από μακριά. Τα έχω φορέσει με κάλτσα, τα έχω φορέσει χωρίς κάλτσα. Όπως και αν τα φορέσεις είναι τέλεια, πάρα μα πάρα πολύ stylish. Πάρα πολύ μεγάλη άποψη, τα τακούνια με το λεπτό κοντό τακουνάκι. Το φόρεσα με ένα μαύρο blazer, με ένα μαύρο σακάκι που ήταν dress, blazer dress. Και ήταν υπέρκομψο το σύνολο, πραγματικά τα έχω χαρεί πάρα πολύ. Δεν είναι για κάθε μέρα στο γραφείο, δεν είναι κάτι υπερβολικό, είναι κάτι ενδιάμεσο το οποίο ανάλογα με το στυλ σας μπορείτε να το υποστηρίξετε και να το φορέσετε όπου θέλετε. Τα έχω χαρεί πάρα πολύ και μου αρέσουν πάρα πολύ. Σωστή αγορά μέσα στις εκτόσεις. Yay! Συνεχίζω με ντε μακιγιάζ, αφού μίλησα για μακιγιάζ, για παπούτσια, για τσάντες. Και ένα από τα πιο εντυπωσιακά θα έλεγα, υγρά, ντε μακιγιάζ, μισελέρ, νερό, της Cinq Mondes. Είναι αυτό εδώ. Θα σας γράψω από κάτω πώς λέγεται, Five Flowers Micellar. Νερό μισελέρ τέλος πάντων. Η Cinq Mondes είναι μια εταιρεία που την ανακάλυψα μέσα σε σπα. Είχα πάει στο Life Gallery να κάνω μια θεραπεία στο ξενοδοχείο Life Gallery. Σας είχα βάλει και φωτογραφίες και βίντεο, μια θεραπεία προσώπου και μου μίλησαν για τη Cinq Mondes που είναι μια γαλλική εταιρεία που υπάρχει κυρίως μέσα σε σπα. Η φιλοσοφία της είναι κάπως ιδιαίτερη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι πολύ, συνδέεται πάρα πολύ με τη φύση, με τα χρώματα, με τις μυρωδιές, με τις οσμές. Είναι πραγματικά ένα brand με ιστορία και μακάρι να μπορέσω να πάω να κάνω κάποια θεραπεία και να πάρω κάποιο βίντεο για να σας πω παραπάνω πράγματα για τη Cinq Mondes, γιατί έχει πραγματικά πολύ ωραίο story από πίσω. Και ρώτησα ποιο είναι το best seller προϊόν και μου δώσανε αυτό εδώ το νερό του μακιγιάζ. Θυμάμαι η κοπέλα εκεί μου είπε ότι δοκίμασέ το και δεν θα το αλλάζεις. Λέω εντάξει τώρα από νερά τη μακιγιάζ έχω δοκιμάσει και τα άπαντα. Της λέω δεν θα χρειάζεται μετά εγώ να ξεβάφω με 20 φορές. Και μου λέει όχι, εγώ το έχω δίπλα το κρεβάτι μου και με το που κάνω έτσι ξεβάφομαι και κοιμάμαι. Το δοκίμασα. Παιδιά ισχύει. Ισχύει. Μυρίζει συγκλονιστικά, αλλά από μυρωδιές πάρα πολλά προϊόντα έχουν μυρωδιές. Δεν είναι κάτι πια που με κερδίζει ή κάτι για το οποίο θα πω α, ναι, ωραία, ωραία μυρωδιά, στο πάρω. Έχω δοκιμάσει και εντυπωσιακά προϊόντα τα οποία δεν έχουν ωραίες μυρωδιές. Το συγκλονιστικό με αυτό είναι ότι είναι τόσο ελαφρύ, είναι νερό μισελέρ, πάρα πολύ ελαφρύ και κάνετε μακιγιάζ με μία κίνηση. Δηλαδή, βρέχω το βαμβάκι, το βάζω στο μάτι, σε ένα μάτι που μπορεί να είναι τόσο βαμμένο όσο είναι αυτό,
το αφήνω λίγο, το τρίβω λίγο εγώ και δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσω 100 φορές και γι' αυτό το έχω φτάσει και στο τέλος του. Θα σας βάλω το που μπορείτε να βρείτε προϊόντα της Ink Monte, αξίζει πάρα πολύ να τα δοκιμάσετε, ειδικά όσες σας αρέσουν για τις σταλαδάκια προσώπου, έχει για πάρα πολλά προϊόντα για πάρα πολλές ανάγκες. Μακάρι να μπορέσω να σας δείξω κάποια πράγματα ή κάποια προϊόντα ή κάποια, τέλος πάντων, να μπορέσω να σας μιλήσω λίγο για την ιδεολογία της Ink Monte, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Και θα πάω στα μαλλιά, τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα ταλαιπωρώ. Πήγα και έκανα και κάποιες ανταυγούλες. Γενικά ξέρετε ότι τα ταλαιπωρώ τα μαλλιά μου και αυτή την περίοδο δεν έχω πει μόνο σε φάση να τα σκουρίνω, αλλά και σε φάση να τα περιποιηθώ λίγο παραπάνω, γιατί από μέσα υπάρχει ξανθό και παρότι κόβω, εκεί υπάρχει το ξανθό. Οπότε λοιπόν πήρα αυτή τη θεραπεία εδώ, το kit θεραπείας της Kerastase, Fuse Your Dose, Home Lab, είναι θεραπεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο σπίτι. Έχει για διάφορες ανάγκες και αυτή που πήρα εγώ είναι για nutrition, δηλαδή για θρέψη των μαλλιών και έχει στην ουσία. Τώρα εγώ τα έχω τελειώσει, αλλά θα σας τα δείξω γιατί έχω κι άλλο ένα το οποίο είναι για λάμψη και μου είχε μείνει μία αμπούλα. Θα σας το δείξω λοιπόν με την αμπούλα της λάμψης. Το ανοίγεις και εδώ πέρα έχει 4 τέτοια μπουκαλάκια. Αυτό είναι της λάμψης, της θρέψης είναι το πορτοκαλί. Από πάνω έχει τα αντίστοιχα φιαλίδια αυτά εδώ. Τα βλέπετε, ωραία. Κάπως έτσι είναι λοιπόν, με 4 τέτοια και 4 τέτοια και ένα τέτοιο βαποριζατέρ, ας πούμε, να το πούμε. Στην ουσία λοιπόν είναι μια θεραπεία 4 εβδομάδων. Παίρνεις το μπουκαλάκι αυτό που έχει μέσα στη θεραπεία, το ανοίγεις, σπάς το φιαλίδιο, το βάζεις μέσα, τα αναμειγνύεις και βάζεις από πάνω το πλικατέρ αυτό. Το ψεκάζεις σε όλα τα μαλλιά και ξεβγάζεις απευθείας. Δεν χρειάζεται να περιμένεις όπως με τις μάσκες, δεν χρειάζεται να έχεις υπομονή, δεν χρειάζεται να το βάλεις όλο το βράδυ. Είναι μια θεραπεία express. Εγώ την αφήνω κιόλας να σας πω την αλήθεια στα μαλλιά. Όσες φορές δηλαδή τη χρησιμοποίησα και έκανα αυτό το πλάνο των 4 εβδομάδων, την άφησα και λίγο στα μαλλιά. Δεν βιάζομαι όταν κάνω θεραπεία. Μία φορά την εβδομάδα είναι, δηλαδή. Γιατί. Και πραγματικά είδα τρομερά αποτελέσματα στα μαλλιά μου, άρχισαν να δείχνουν πιο δυνατά, να φαίνονται πιο λία, πιο φωτεινά. Θα την ξαναπάρω για να την ξανακάνω αυτήν εδώ τη θρέψη, άλλη μία. Μου έχει μείνει ένα μπουκαλάκι λάμψης. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα kit θεραπείας για το σπίτι σαν επαγγελματικό. Αφού λοιπόν μιλάμε για ρούχα και για παπούτσια και για τσάντες, θέλω να σας δείξω και την πιο ωραία παντελόνα που έχω βάλει τα τελευταία χρόνια, δερμάτινο. Γιατί το δερμάτινο είναι λίγο δύσκολο στην εφαρμογή, λίγο δύσκολο στην... στο τέλος πάντων, είναι δύσκολο το δερμάτινο. Βρήκα λοιπόν από 2029 αυτήν εδώ την παντελόνα, η οποία είναι δερμάτινη, καμπάνα και μπορείς να τη βάλεις και χωρίς τα κούνια. Γιατί αυτός είναι ο πόνος μου πάντα όταν παίρνω ένα παντελόνι καμπάνα. Είναι δερμάτινο, αλλά δεν είναι πολύ σφιχτό, είναι λίγο ψηλόμεσο, έχει την καμπάνα του, μπορείς να το βάλεις και με φλατ και είναι το πιο ωραίο παντελόνι που έχω πάρει αυτή την περίοδο. Το φοράω με φλατ, το φοράω και με τακούνι, το φοράω με t-shirt, το φοράω στο γραφείο. Γενικά είναι πάρα πολύ άνετο, εγώ που δεν θέλω κιόλας να πιέζομαι στα ρούχα μου, αλλά θέλω να βάλω και το δερματινάκι μου, έχω βρει την υγειά μου, είναι ένα παντελόνι που φοράω σχεδόν συνέχεια. Συνεχίζω με ένα προϊόν το οποίο μόλις σας το έδειξα στο Instagram, ελολαθήκατε, γιατί και εγώ ελολάθηκα όταν το ανακάλυψα και σας γνωστάω βίντεο με αυτό εδώ το προϊόν, αλλά θέλω να σας το δείξω πριν σας δείξω το βίντεο. Πιστεύω, ελπίζω, και αν δεν θα το μάθουμε μαζί, να έχετε ακούσει για το Jade Roller. Αυτό εδώ λοιπόν το roller, το οποίο έχει αυτές τις πέτρες επάνω για να κάνεις μασάζ το πρόσωπο σαν επαγγελματικό. Έχει το μικρό εδώ πετραδάκι για να κάνεις κάτω από τα μάτια, το έχω βάλει και στο ψυγείο, είναι δροσερό, Θεέ μου. Και αυτό εδώ για να κάνεις το κούτελο, για να κάνεις στα μάγουλα, στο σαγόνι, εδώ τα πάντα όλα. Το χρησιμοποιείς, όχι βέβαια με μακιγιάζ, αλλά με κάποιο σέρουμ και το χρησιμοποιώ εγώ πρωί βράδυ και βλέπω ήδη κάποια μικρή έτσι βελτίωση στο φούσκωμα τέλος πάντων του προσώπου μου.
στον όγκο του προσώπου μου. Σιγά σιγά ελπίζω και εύχομαι να δω και στις μικρές ρητίδες γύρω από τα μάτια αλλά και στα χείλη βελτίωση, γιατί βοηθάει και πάρα πολύ στην καλύτερη αιμάτωση και έτσι όλα πρίζονται λίγο παραπάνω, δείχνουν πιο φρέσκα και νεανικά. Μαζί με το kit που πήρα από DOS Cosmetics, θα σας βάλω από κάτω το link, υπήρχε και αυτή εδώ η πετρούλα, την οποία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πάλι εδώ στα μάτια, στο κούτελο, ακόμα παιδιά και στη μέση για να βοηθήσεις σε πόνους μέσης. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις παντού, έχει εδώ πέρα και κάποιες οδηγιούλες μικρές για να δεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το ρόλερ αλλά και το πετράδι. Θα σας κάνω βίντεο σύντομα, δεν το έχω ξεχάσει, σας το έχω υποσχεθεί στο Instagram και θέλω πάρα πολύ να σας το κάνω και θα το κάνω μόλις είμαι σίγουρη ότι έχω ανακαλύψει κάθε πιθανό τρόπο να τα χρησιμοποιήσετε. Συνεχίζω με μπιού το αγαπημένα, σας το έδειξα αυτό εδώ το Super Stay Multi-Use Foundation Stick και σε βίντεο μακιγιάζ, ένα από τα τελευταία βίντεο μακιγιάζ. Είναι το καινούριο Stick Foundation της Maybelline, το οποίο αφενός τελειώνει και αφετέρου είναι top, απλά είναι top. Το χρησιμοποιώ σαν κονσίλερ, έχει μια πάρα πολύ ωραία κάλυψη που παρότι είναι έντονη δεν είναι βαριά για την επιδερμίδα. Το χρησιμοποιώ πολλές φορές και για διόρθωση γιατί το έχω μέσα στη τσάντα μου ταπ και επειδή έχει από πίσω αυτό εδώ το σφουγγαράκι με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω διορθώσεις μέσα στην ημέρα. Το έχω καταβολευτεί, καταευχαριστηθεί, πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες αγορές που μπορείτε να κάνετε. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν και σε υφή και σε ποιότητα και σε ευκολία, όλα. Top. Επίσης fashion κομμάτι, το οποίο αυτό έχω αποκτήσει καιρό αλλά δεν σας το έχω δείξει, είναι αυτές εδώ οι καουμπόκες μπότες. Αυτό εδώ το σηματάκι, να ξέρετε, το μεταλλικό, το έχουν οι καουμπόκες μπότες Dior που έχουν γίνει top, έχουν πουληθεί παντού, τις φοράνε όλες οι influencers στο εξωτερικό, αλλά αυτές εδώ δεν είναι Dior, είναι Massimo Dutti, συγκλονιστικά μποτάκια καουμπόικα, κατάμαυρα, πολύ ωραία εφαρμογή, έχουν ίσα ίσα το τακουνάκι που χρειάζεται, τις φοράω κάθε μέρα, όλη μέρα, τις έβαλα στο ταξίδι μου στο Μπορντό. Είναι συγκλονιστικές και εγώ που έχω και μια τρέλα με τις καουμπόκες μπότες, όχι τώρα που είναι τάση, από πάντα, ακόμη και όταν δεν ήταν τάση, αυτές τις έχω κατευχαριστηθεί. Massimo Dutti τις έχει σε μαύρες, τις έχει και σε ένα ωραίο σουέτ καφέ. Θα πάω να τις πάρω αν τις προλάβω τώρα με τις εκπτώσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο με τα αγαπημένα του Ιανουαρίου, αλλά και κάποια του 2018. Fashion, beauty, πείτε μου αν σας άρεσε αυτή η λογική, να μπλέκουμε έτσι λίγο και αξεσουάρ, λίγο ρούχα, λίγο μαλλιά, λίγο απ' όλα. Εγώ νομίζω ότι μου αρέσει να έχει λίγο απ' όλα τα αγαπημένα του μήνα. Στα επόμενα βίντεο, παιδιά, θα σας κάνω εγώ εδώ εισαγωγή, γιατί έχετε να δείτε πάλι για ακόμη μια χρονιά, τρίτη χρονιά, Yes I Do Catwalk που συμμετείχα και έπεσε πάλι για ακόμη μια χρονιά μαζί με τα γενέθλιά μου, οπότε έχουμε vlog Yes I Do και γενέθλια. Θα έχουμε το Χρήστο Μπαϊραμπά, τον κομωτή της Ελένης Φουρέιρα, που θα έρθει να μου κάνει αυτές τις τέλειες μπούκλες αλλά Φουρέιρα. Δεν το έχουμε γυρίσει ακόμα αυτό το βίντεο, αλλά μου το έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει να το κάνουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Θεραπείες skincare που έχω ανακαλύψει, αφού είδα ότι σας αρέσουν οι θεραπείες στους αισθητικούς και έτσι τι πιο hardcore θεραπείες. Όχι τίποτα πολύ hardcore, μη μου τρομάζετε, αλλά καινούργια πράγματα στο skincare. Έχουμε ταξίδια που έρχονται, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, να είμαστε καλά, να μας έχει ο Θεός καλά, να τα κάνουμε, να τα μοντάρουμε και να τα βλέπουμε. Και ανέβει λοιπόν και αυτό το βίντεο στην ώρα του και να είμαστε σωστοί την Παρασκευούλα, απογευματόβραδο. Εγώ εδώ σας χαιρετώ, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, περιμένω βέβαια και τα δικά σας αγαπημένα όπως πάντα, την μπαίνει στη λίστα για επόμενη δοκιμή. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μουά! Σας φιλώ!